Έχουμε μία έκτακτη είδηση. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 50χρονης από την Αγία Βαρβάρα. Έλα, Μίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι καλημέρα. Σας θυμίζω ότι για αυτή τη δολοφονία έχει προσαχθεί χθες αργά το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση η κόρη της του θύματος, μία 15χρονη, καθώς επίσης και ο φίλος της, ένας 17χρονος, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες σε έλεγχο στις Σέρες. Mm-hmm. Να σας πω λοιπόν ότι όπως προκύπτει μέχρι στιγμής υπάρχει και η εμπλοκή τρίτου προσώπου στη δολοφονία της 50χρονης γυναίκας. Mm-hmm. Η εμπλοκή αυτή ενός ακόμη ατόμου φαίνεται να προκύπτει μετά τις περιγραφές και τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι δύο ανήλικοι. Το άτομο αυτό προσπαθούν οι αστυνομικοί τώρα να το εντοπίσουν και όπως φαίνεται είναι ένα άτομο το οποίο είχε και φιλικές σχέσεις με την 15χρονη κόρη του θύματος αλλά και πολύ περισσότερες φιλικές σχέσεις με τον 17χρονο. Mm-hmm. Τώρα, αν με ρωτήσετε για την εμπλοκή των δύο ανηλίκων στο έγκλημα, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή. Ναι. Όμως οι αξιωματικοί της ασφάλειας λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη, mm-hmm, να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις τους για να δούμε ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της κόρης και του φίλου της. Mm-hmm. Ενώ όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα ανθρωποκυνηγητό για να μπορέσει να εντοπιστεί το τρίτο άτομο το οποίο φαίνεται να έχει και άμεση σχέση με την δολοφονία. Σας θυμίζω ότι η γυναίκα... Μίνα. Συγγνώμη, να το επαναλάβουμε. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο στη δολοφονία της 50χρονης να εμπλέκεται η κόρη της. Όλα ερευνώνται. Απλώς θα έλεγα ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε για να δούμε ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής. Ναι, ναι. Και της 15χρονης και του 17χρονου φίλου της. Αν και αυτό που λένε είναι ότι φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη εμπλοκή στο έγκλημα, το τρίτο άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή αναζητούν. Μάλιστα. Μην ευχαριστούμε πάρα πολύ.